Νίκος Παπανικολάου, κλινικός ψυχολόγος, συνεργάτη της εκπομπής. Όμορφο φόντο από πίσω. Πολύ ωραίο φόντο. Αν και σήμερα είσαι του βουνού, είσαι του χιονιού περισσότερο ή όχι? Όχι, και της θάλασσας νομίζω. Γενικότερα της φύσης θα έλεγα περισσότερο. Της φύσης, ε. Της φύσης θα έλεγα περισσότερο. Αν σου έλεγαν πρέπει να διαλέξω οπωσδήποτε. Το βουνό. Θα διάλεξε το βουνό. Το βουνό, ναι. Μάλιστα. Ευτυχώς που δεν σε ρωτούν και δεν σε βάζουν αυτό το δίλημα. Ευτυχώς. Ευτυχώς. Λοιπόν, σήμερα με τον Νίκο Παπανικολάου θα αναφερθούμε στον διαδικτυακό εκφοβισμό και στις διάφορες βέβαια κοινωνικές προεκτάσεις. Διαδικτυακός εκφοβισμός, κοινωνικές προεκτάσεις, ένα θέμα το οποίο πραγματικά, ειδικά τώρα την περίοδο της καραντίνας, έχω την αίσθηση ότι έχει μεγαλώσει. Ένας στους τρεις νέους ηλικίας μέχρι 19 ετών έχει πέσει θύμα. Από εκεί και πέρα η ηλικιακή ομάδα που έχει τη μεγαλύτερη συχνότητα θυματοποίηση είναι τα αγόρια. Τρομερό, πάρα πολύ όμορφο. Πολύ ωραίο, μπράβο στα παιδιά, στα γραφικά έχουν κάνει πάρα πολύ ωραίο. Δουλειά. Και το χρώμα ωραίο. Φοβερό, πραγματικά. Και δείχνει και την απόγνωση γενικότερα των παιδιών, έτσι όπως βιώνουν τον διαδικτυακό εκφοβισμό. Είναι μια χαρακτηριστική στάση. Την οποία θα λέγαμε σώματος. Από εκεί και πέρα του σώματος που δείχνει την απόγνωση. Από εκεί και πέρα, σαφέστατα. Βγαίνει και το πλάνο. Και από εκεί και πέρα, ξέρεις, θα σου ερωτούσα ποιοι είναι. Περισσότερο οι δράστες. Ποιοι πιστεύεις ότι είναι, τα αγόρια ή τα κορίτσια? Τα κορίτσια. Τα κορίτσια, ναι. Μάλλον τα κορίτσια είναι περισσότερο με βάση την έρευνα. Περιέργως, έτσι. Με τόση συζήτηση που έχουμε ανοίξει εδώ και ένα χρόνο. Ακριβώς. Ξέρεις, το 52% ωστόσο των θυμάτων φαίνεται ότι δεν μιλάει ποτέ στους γονείς του. Και αυτό είναι το ανησυχητικό ουσιαστικά. Δηλαδή, το ένα στα δύο παιδιά που έχει πέσει θύμα δεν μιλάει στους γονείς του. Νιώθεις ένοχος, νιώθεις άσχημα, νιώθεις δύσκολα. Και ας δούμε λοιπόν από εκεί πέρα τι περιλαμβάνει ο διαδικτυακός εκφοβισμός. Πρώτον, πειράγματα με στόχο τη διασκέδαση. Προφανώς διαδικτυακά πειράγματα. Διάδοση άσχημων προσβλητικών φημών online. Αποστολή ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Δυσφήμιση σε τρίτους μέσω του ηλεκτρονικού ταχυδρομείου. Και δημοσιοποίηση φωτογραφιών σεξουαλικού περιεχομένου, το περίφημο sexting. Ναι. Το οποίο ξεκίνησε σαν ένας τρόπος συνέβρεσης, ερωτικής διαδικτυακής συνέβρεσης. Αλλά από εκεί και πέρα έχει καταλήξει στο ότι τελικά ακριβώς είναι μάστιγα, δεδομένου του ότι ο καθένας μπορεί να το υποκλέψει από εκεί και πέρα, να το δημοσιοποιήσει. Και το άτομο το οποίο βλέπει τη φωτογραφία του από εκεί και πέρα, την επίμαχη φωτογραφία του βεβαίως στο διαδίκτυο, ταπεινώνεται, ντρέπεται, γελιοποιείται και καταστρέφεται, θα λέγαμε πολλοί. Από εκεί και πέρα, χαρακτηριστικά των παιδιών που εκφοβίζουν στο διαδίκτυο. Έστω και αν ξέρεις, δεν μπορούμε με βάση τις έρευνες να τα κατηγοριοποιήσουμε τα παιδιά τα οποία εκφοβίζουν και εκφοβίζονται στο διαδίκτυο. Και χαρακτηριστικό του διαδικτυακού εκφοβισμού, ξέρεις ποιος είναι? Το ότι τελικά ο θήτης γίνεται πολύ εύκολα θύμα και το θύμα γίνεται πολύ εύκολα θήτης. Έτσι λοιπόν, το πρώτο είναι ότι έχουν κυριαρχικές προσωπικότητες. Δεύτερον, έχουν έντονο χαρακτήρα, είναι παρορμητικά και απογοητεύονται εύκολα. Πράγμα το οποίο ισχύει βεβαίως και στον σχολικό εκφοβισμό, τον οποίο νομίζω τον έχουμε βιώσει ειδικά στο πετσί μας εδώ στην Κρήτη με την ατυχή κατάσταση του Γιακουμάκη. Παρουσιάζουν περισσότερες βίαιες συμπεριφορές. Προφανώς έχουν δυσκολία στο να ακολουθήσουν κανόνες, ό,τι ισχύει δηλαδή και στο σχολικό εκφοβισμό. Εμφανίζονται σκληρά και δείχνουν λιγότερη ενσυναίσθηση, πραγματικά. Συχνά σχετίζονται με ενήλικους με επιθετικούς τρόπους. Αυτό είναι χαρακτηριστικό, ξέρεις, τι μας δείχνει. Όταν ένας ενήλικας με κάποιο τρόπο έχει εξασκήσει βία σε ένα παιδί, ναι. Το παιδί προσπαθεί να βγάλει αυτή τη βία μέσω του διαδικτυακού εκφοβισμού, λειτουργώντας ως θήτης αργότερα σε κάποιο άλλο θύμα. Είναι καλοί στο να μιλάνε για τον εαυτό τους. Έχουν την αίσθηση δηλαδή ότι έχουν μια καλή αυτοεικόνα γενικότερα, ενώ δεν έχουν μια καλή αυτοεικόνα. Ναι. Αν πάμε στον πίνακα τον επόμενο, διαφορές μεταξύ παραδοσιακού ή σχολικού, να το πούμε διαφορετικά, και διαδικτυακού εκφοβισμού. Πρώτον, παραμένει συχνότερα κρυφός. Ξέρεις, γιατί παραμένει συχνότερα κρυφός? Πάμε στο 2, γιατί σπάνια υπάρχουν παρατηρητές. Ο διαδικτυακός εκφοβισμός μπορεί να λάβει χώρα δηλαδή μεταξύ ενός θήτη και ενός θύματος. Σωστά. Δεν υπάρχουν παρατηρητές οι οποίοι δυστυχώς τη συντριπτική πλειοψηφία σιωπούν. Συχνή εναλλαγή ρόλων θήτη και θύματος. Αυτό που λέγαμε προηγουμένως. Ο θήτης γίνεται θύμα και το θύμα γίνεται θήτης. Συχνή συνοσιρότητα με άλλες παθολογίες. Κάτι άλλο πάρα πολύ βασικό. Εξάρτηση από τους υπολογιστές, κατάθλιψη, διαταραχή ελλειμματικής προσοχής, υπερκινητικότητα. Έχει συνοσιρότητα με το διαδικτυακό εκφοβισμό. Υπάρχει 24 ώρες το 24ωρο. Όπως καταλαβαίνεις, μπορεί να λειτουργήσει σε όλα τα μήκη και τα πλάτη της γης. Δηλαδή, μπορεί κάποιος ο οποίος βρίσκεται στην Αμερική να εκφοβήσει κάποιον ο οποίος βρίσκεται στην Ασία και όχι μόνο. Το κοινό είναι ανυπολόγιστα μεγάλο, όπως μιλάμε για ένα παγκόσμιο κοινό πλέον. Οι θήτες μπορούν να ενεργήσουν ανώνυμα και η θυματοποίηση δεν γίνεται άμεσα αντιληπτή, δεδομένου του ότι δεν υπάρχουν παρατηρητές, όπως έλεγα προηγουμένως. Αν πάμε στο επόμενο γράφημα, από εκεί και πέρα μιλάμε για τα παιδιά τα οποία παίζουν στο διαδίκτυο και τα οποία εκφοβίζουν, έχουν τις εξής κατηγορίες. Ο πρώτη κατηγορία είναι ο εκδικητικός άγγελος. Θα λέγαμε ότι είναι η πιο αθώα μορφή εκφοβιστή, όπου ζητάει δικαιοσύνη για διάφορα λάθη τα οποία έχουν γίνει. Είναι η πιο αθώα μορφή. Δεύτερον, είναι ο πεινασμένος για δύναμη.
μοιάζει περισσότερο με τον παραδοσιακό εκφοβιστή, ξέρεις, τον εκφοβιστή αυτόν, ο οποίος είναι ο εκφοβιστής, ο σχολικός εκφοβιστής. Ναι. Και το επόμενο είναι τα κακά παιδιά που εκφοβίζουν λόγω ανίας ή κατάθλιψης, δεν το θέλουν επί της ουσίας, δεν ξέρουν τι να κάνουν επί της ουσίας, αλλά ψάχνονται και εκφοβίζουν λόγω ανίας ή κατάθλιψης. Και το τελευταίο είναι ο απρόσεκτος εκφοβιστής, ο οποίος γενικότερα κάνει ό,τι κάνει χωρίς να το έχει προσέξει. Θα λέγαμε βεβαίως ότι η πιο σημαντική, η πιο βαριά κατηγορία εκφοβιστή είναι ο πεινασμένος για δύναμη που μοιάζει πολύ στον εκφοβιστή τον παραδοσιακό. Άλλωστε, ξέρεις, με βάση την έρευνα υπάρχει ένα πολύ μεγάλο ποσοστό, ένα 30% των εκφοβιστών οι οποίοι λειτουργούν στον διαδικτυακό εκφοβισμό και των εκφοβιστών που λειτουργούν στο σχολικό εκφοβισμό. Μάλιστα. Δηλαδή το 1 στα 3 παιδιά. Είτε για τα θύματα είτε για τους θύτες. 30%. Το 1 στα 3 δηλαδή συνυπάρχει τόσο στο σχολικό όσο ναι. και στον διαδικτυακό εκφοβισμό. Πάμε στο επόμενο. Μερικά σημάδια τα οποία μπορεί να φαίνονται ανησυχητικά και να είναι ανησυχητικά βεβαίως. Φαίνεται νευρικό ή αναστατωμένο όταν εμφανίζεται ένα μήνυμα. Έχει δυσκολία στο να πάει στο σχολείο ή να βρίσκεται εκτός σπιτιού. Όπως είπαμε, υπάρχει πολύ μεγάλη συνάφεια μεταξύ του σχολικού εκφοβισμού και του διαδικτυακού εκφοβισμού. Είναι θυμωμένο, θλιμμένο, απογοητευμένο μετά τη σύνδεση με το διαδίκτυο. Αποφεύγει συζητήσεις σχετικά με το τι κάνει στο διαδίκτυο, το κρατάει κρυφό. Αποσύρεται από τις επαφές με τα μέλη της οικογένειας αλλά και από τους φίλους του, πάρα πολύ. Πάμε στο επόμενο. Ξαφνική μείωση στη σχολική του επίδοση, πάρα πολύ βασικό. Κάτι το οποίο πρέπει να είναι αλάρμ, ξαφνική μείωση στη σχολική επίδοση. Αλλάζει γρήγορα την οθόνη ή κλείνει προγράμματα όταν ο γονιός πλησιάζει τον υπολογιστή και χρησιμοποιεί τον υπολογιστή οποιαδήποτε ώρα τη νύχτα. Το βράδυ γιατί. Γιατί πιθανό εκφοβισμό συμβαίνει με κάποιον ο οποίος βρίσκεται στην άλλη άκρη του Ατλαντικού πολλές φορές. Έτσι, δυστυχώς. Πάμε στο επόμενο που λέμε γίνεται απροσδόκητα αρνητικό εφόσον δεν μπορεί να χρησιμοποιήσει τον υπολογιστή το κινητό του. Πλέον μιλάμε για παιδιά τα οποία έχουν εξάρτηση βεβαίως από τον υπολογιστή, από το κινητό, έστω και αν το κινητό είναι το μέσο στο οποίο συνήθως τα παιδιά δέχονται το διαδικτυακό εκφοβισμό πιο συχνά. Άλλωστε το χρησιμοποιούν και πιο συχνά, έτσι. Γελάει υπερβολικά όταν είναι σε σύνδεση, χρησιμοποιεί πολλαπλούς λογαριασμούς χρήστη, χρησιμοποιεί ένα λογαριασμό που δεν είναι δικός του, μπαίνει από κάποιον άλλο λογαριασμό. Και τέλος εκφράζεται υποτιμητικά για τους συμμαθητές του. Αν θα πάμε στον επόμενο πίνακα, τι μπορούν να κάνουν οι γονείς, οδηγίες προς τους γονείς, ενημερώνουμε τα παιδιά ότι αν δεχτούν απειλητικά ή προσβλητικά μηνύματα, πρέπει να τα αποθηκεύσουν και όχι να τα διαγράψουν. Κρατήσουν πιστήρια, τα πιστήρια νομίζω μπορούμε να τα χρησιμοποιήσουμε από εκεί και πέρα, ούτως ώστε να μπορέσουμε να αποδείξουμε το αυταπόδεικτο, ίσως, αν θέλεις. Ζητούμε τη βοήθεια από τη δίωξη ηλεκτρονικού εγκλήματος και από διάφορους άλλους διαδικτυακούς τόπους που βοηθούν. Αποκλείουμε από το email του παιδιού το διαδικτυακό φύλο που εκφοβίζει, δηλαδή προσπαθούμε να το βγάλουμε από το email, προσπαθούμε να χαθούν τα ηλεκτρονικά έχνη του διαδικτυακού φύλου. Επόμενος πίνακας, αν ο θήτης είναι γνωστός του θύματος, καλύτερα να ειδοποιηθούν οι γονείς του ή ακόμα και το σχολείο. Όπως είπαμε, υπάρχει μεγάλη συνάφεια μεταξύ διαδικτυακού και σχολικού εκφοβισμού. Εάν το θύμα συνεχίζει να εμφανίζεται αγχωμένο, αποσυρμένο, φοβισμένο, προφανώς ζητούμε τη βοήθεια ειδικού, γιατί τότε πραγματικά ίσως έχει χτυπήσει ένα καμπανάκι στην ψυχική υγεία του θύματος και νομίζω ότι όσο πιο νωρίς, τόσο πιο καλά γίνει η παρέμβαση στο παιδί. Μάλιστα, συμπερασματικά προκύπτει αυτό το οποίο λέμε από την αρχή της εκπομπής, από την έναρξη της εκπομπής και την παρουσίαση της στήλης, ότι σε κάθε πρόβλημα υπάρχει και λύση. Σαφέστατα, σε κάθε πρόβλημα υπάρχει και λύση, ακριβώς από εκεί και πέρα υπάρχει μια διαβάθμιση στη λύση. Ακριβώς. Δεν ξεκινάμε προφανώς από το να καταγγείλουμε το περιστατικό, ξεκινάμε από το να μπορέσουμε να κάνουμε κάτι ή το δυνατόν να βρούμε λύση. Για να μπορέσουμε ακριβώς να αντιμετωπίσουμε όσο πιο νωρίς γίνεται την κατάσταση. Μάλιστα, Νίκο, να σε ευχαριστήσω πολύ. Εγώ ευχαριστώ. Για την παρουσίαση.